πότε βρεθήκατε και ποιο ήταν το πρώτο κομμάτι που παίξατε. Το υπάρχον σχήμα δημιουργήθηκε πριν 10 μήνες. Δημιουργήθηκε τις ανάγκες του να παιχτούν live τα κομμάτια που είχαμε κάνει εγώ και ο drummer πριν 1-1,5 χρόνο. Το πρώτο κομμάτι που παίξαμε ήταν το Bank Anthem. Ήταν το Bank Anthem, το πρώτο κομμάτι του δίσκου. Το πρώτο κομμάτι που δημιουργήσαμε από TJ το ως διάδα. Το πρώτο που παίξαμε ως πεντάδα πια. Τις ανάγκες των live εμφανίσεων. Πιστεύετε ότι η ελληνική αγγλόφωνη σκηνή είναι αξιοπρεπής? Υπάρχουν αρκετά σχήματα στη Θεσσαλονίκη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνεται κάτι καλό και χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι κι εμείς θα πάμε τη μουσική στα ύψη, ας πούμε. Απλά νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια, αλλά στερόμαστε πολλών πραγμάτων, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα στην Ελλάδα θα έλεγα. Συγκροτήματα που έχουν δώσει πολύ καλό παράδειγμα αγγλόφωνης μουσικής και σε πάρα πολλά είδη μάλιστα, όχι απαραίτητα στη rock ή στην pop μουσική. Παραδείγματα που αξίζει να αναφερθούν υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό που στερείται κυρίως η Ελλάδα είναι η διάθεση και η προώθηση, η όρεξη για να φανεί κάτι και να βγει μπροστά ένα σύνολο ελληνικού συγκροτήματος με ξένο στίχο. Μιλάς για την Ελλάδα ή για το εξωτερικό η πρόθεση? Για την Ελλάδα κυρίως. Ελλάδα. Ναι. Έχουμε αρκετά μεγάλη έλλειψη σε φορείς και οποιουσδήποτε ανθρώπους θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για να προβάλλουν λίγο περισσότερο αυτό που γίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική σκηνή με ξένο στίχο. Πίσω από τα τραγούδια σας κρύβονται κάποιες ιστορίες που πρέπει να μάθουμε? Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη μου προσφορά στην πάντα δεν είναι η φωνή, αλλά το ότι γράφω τους στίχους. Κάθε κομμάτι έχει υπόψη μια ιστορία. Είναι 8 διαφορετικές ιστορίες. Υπάρχουν μέσα τραγούδια που έχουν ερωτική ιστορία, υπάρχουν τραγούδια που έχουν οργή μέσα. Υπάρχουν τραγούδια αναζήτησης, αλλά καμία ιστορία ρεαλιστική, όχι. Ξεκινάνε από αλλού και καταλήγουν αλλού. Είναι η πρώτη φορά που κάνετε συγκρότημα? Όχι. Όχι. Δεν είμαστε πολύ νεαροί για να κάνουμε πρώτη φορά συγκρότημα. Είμαστε... Και δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ακόμη. Νομίζω απλώς ότι όσο περνάει ο καιρός, σιγά σιγά λιγοστεύει και η όρεξη. Αν πάρουμε σαν σίγουρο το γεγονός ότι οι περισσότερες μπάντες διαλύονται λόγω προσωπικών διαφορών, τότε σε κάποια φάση φτάνεις σε ένα σημείο που απλώς δεν έχεις όρεξη. Μπορείς στα 28, μπορείς στα 26, μπορείς στα 20. Μπορείς να ξεκινήσεις από νεαρή ηλικία, να έχεις όρεξη να κάνεις πράγματα. Όντως να κάνεις, την πορεία να διαπιστώσεις ότι δεν υπάρχουν χώροι για να κάνεις αυτό που θέλεις. Μπορεί εσύ να θες αυτό το πράγμα να το πας λίγο πιο επαγγελματικά και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχεις ανθρώπους για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν μέσα για να παιχτούν αυτά τα τραγούδια. Οπότε, ξέρεις, αυτή η προσπάθεια όσο την έχεις πιο νέος, τρως τις απογοητεύσεις τη μία μετά την άλλη και κάπου λες, ας πούμε, κουράζεις από όλο αυτό. Τη στιγμή που αγαπάς το αντικείμενο και θέλεις να κάνεις κάτι γι' αυτό, προσπαθείς συνέχεια. Και όσο προσπαθείς και βλέπεις ότι δεν πάει πουθενά,
κάπου θα οδηγηθεί σε μια τελική απογοήτευση και θα πει ότι δεν προσπαθώ άλλο. Εντάξει, μετά από αυτήν και όλα μάλλον, δηλαδή πιστεύω ότι προσωπικά μου σχήνει την κάνω τον εαυτό μου. Γιατί και πέρα αν αυτό το πράγμα έχει απήχηση, είναι ό,τι καλύτερο. The world.